Ήρθε το γλυκό αυτό παιδί, πρόλαβε το δικιά σου κουβεντούλα. Ε. Αποστόλη μου. Αποστόλη μου, χαίρομαι που σε βλέπω. Ωραία. Να στα πω και έτσι και τηλεοπτικά από κοντά, γιατί εντάξει, τα έχουμε πει εμείς και τηλεφωνικά, αλλά ήθιστε από ευγένεια να σας ζήσουν τα μωράκια σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να τα χαίρεστε. Η χαρά που έχετε σήμερα να πολλαπλασιάζεται με τα χρόνια. Που έτσι θα γίνει, απλά το δίνω και σαν ευχή. Βέβαια. Εκ των πραγμάτων. Είσαι παπακούλης, ε. Ναι. Μπράβο, μωρέ, Αποστόλη μου. Και ακούω από όλους πόσο μέσα στα πράγματα είσαι, αυτά τα άγνωστα για σένα μέχρι χτες πράγματα. Ναι. Μέχρι χτες νομίζω η ζωή σου είχε το παιχνίδι, γιατί είσαι ένας νέος και ζωηρός άνθρωπος και με πολλή ενέργεια, αλλά αυτό το παιχνίδι, σε εισαγωγικά, που ζεις σήμερα, είναι πολύ καινούριο για σένα. Ναι. Όλα αυτά που περιγράφαμε προηγουμένως, που οι μπαμπάδες του σήμερα έτσι είναι και έτσι πρέπει να είναι. Και μ' αρέσει πάρα πολύ, πάρα πολύ. Το ξέρω. Τρελαίνομαι. Το βλέπω. Τρελαίνομαι. Το βλέπω, η πιο γλυκιά κούραση που, να σου πω κάτι, πια με τόση δουλειά πια που έχω κάνει τα τελευταία 3 χρόνια, δεν μου είναι τίποτα. Δηλαδή, πια ξέρεις, κάνεις focus πολύ συγκεκριμένα και αλλάζει η αντίληψή σου για τα πράγματα. Ξέρεις όμως, λέμε συνήθως όταν μπαίνει ένα μωρό ή στην περίπτωση σας 2 μωρά στη ζωή ενός ζευγαριού, μιλάμε πάντα για τα μωρά και το πώς είσαι και πόσο βοηθητικός και τι καλός και τι ωραία. Με τη γυναίκα σου. Εμείς οι γυναίκες έχουμε τις ίδιες ανάγκες. Μπορεί τα μωρά να θέλουν την αγκαλιά, την περιποίηση και το τάισμα. Η γυναίκα έχει πολύ περισσότερες ανάγκες. Και έχει και αυτή ανάγκη από την αγκαλιά, από την ψυχολογική υποστήριξη και την τρυφερότητα. Και πολύ καλό μασάζ που κάνω εγώ. Κάνεις, ε? Βέβαια. Ορίστε. Είναι πολύ τυχερή η ρούλα. Άριστο σε όλα. Είναι πολύ τυχερή η ρούλα. Μπράβο, Στόλη. Πώς είναι η ρούλα μου? Καλά είναι, κουρασμένη αλλά ευτυχισμένη. Δεν σου κρύβω ότι ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ. Το ξέρω. Ήταν 72 μέρες στο νοσοκομείο. Τα γνωρίζω. Είναι ένας άνθρωπος πάρα πολύ δυνατός. Και κοίτα, εγώ το λέω πάντα. Δηλαδή, με συγκινεί πάρα πολύ δηλαδή, που στο λέω αυτό. Ότι όλοι μας έχουμε μέσα δύναμη, Αποστόλη. Απλά την βρίσκουμε, τη βλέπουμε, τη διαπιστώνουμε όταν χρειάζεται. Όταν χρειάζεται, ναι. Η ανάγκη, ο λόγος, οι καταστάσεις. Βέβαια, εκεί λοιπόν βλέπεις πόσο δυνατός είσαι. Και ήταν και φοβερός και ο γιατρός μας, ο Παναγιώτης ο Ψαθάς, τον οποίο το λατρεύω. Πολλά φιλιά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όταν ήρθε να με δει τότε που γέννησα στο μαιευτήριο και μου είπε ότι περιμένετε. Καλά, εντάξει, έμεινα. Δηλαδή είχα τα δικά μου που ήμουν σε μια κατάσταση που δεν περιγράφεται. Όταν μου το είπε αυτό η Ρούλα, είχα μείνει την κοιτούσα τη. Λέω, Ρούλα, τι μου λες? Μου λέει, ναι, ξέρεις, όλα αυτά που τα περιέγραφε με την τόση χαρά που βεβαίως και εσείς το περιμένατε και το θέλατε πάρα πολύ. Και όλες τις αγωνίες βέβαια που έχει μια γυναίκα από την πρώτη στιγμή που μένει έγκυος. Αυτό δεν έχει να κάνει και το ξέρουν πολύ καλά οι γυναίκες που μας παρακολουθούν. Δεν έχει να κάνει ούτε με το αν, ξέρω εγώ, είσαι 20 χρονών, αν είσαι 30 ή αν είσαι 40. Καμία σημασία. Δεν έχει να κάνει με τίποτα από όλα αυτά. Είναι οι αγωνίες που περνάνε από το μυαλό κάθε γυναίκας και το ξέρω γιατί εγώ με τις γυναίκες, ειδικά για αυτό το θέμα, ενώ όλες τις γυναίκες που δεν τις γνωρίζω, αλλά που γι' αυτό μιλάνε πολύ άνετα μαζί μου, όλες οι γυναίκες περνάνε τις ίδιες αγωνίες. Ναι. Στην περίπτωσή σου βλέπω ότι τις περνούσες και εσύ μαζί. Είσαι καλός σύντροφος, Αποστόλη. Θεωρώ πως είμαι καλός σύντροφος, τώρα τι να σου πω. Από εκεί και πέρα είμαι όσο πιο... Γιατί ξέρεις ποια η θέση σου στην οικογένεια είναι λίγο... Εξυπηρετείς κάποια πράγματα, τουλάχιστον για αυτή την ηλικία που πρέπει η γυναίκα να ταΐσει, να κάνει. Και εγώ ταΐζω δηλαδή. Τώρα είναι δύο. Έχει και αυτή τη δυσκολία. Και το ένα έχει τη δυσκολία και λες... Τον χρειάζομαι και τον σύντροφο να βοηθήσει, γίνεται, αλλά στα δύο είναι... Μόνο όταν το φας το πρώτο σε εισαγωγικά πακέτο, μετά είναι μπούσουλας. Και να σου πω κάτι, τι πιο ωραίο από αυτό το μπούσουλα, έτσι. Δηλαδή, δεν περιγράφεται με λόγια. Είναι το συνέστημα δίνει και παίρνει. Δηλαδή, εδώ ό,τι και βλέπω ένα κουλούρι και κλαίω, ας πούμε. Βλέπω, είμαι, σε είδα και προηγουμένως κατευθείαν το μάτι ότι ήρθε και κοκκίνησε και λέω... Μη μου λες τέτοια. Ναι. Συγκινούμε πολύ εύκολα. Έχεις πάρει όλα τα χαρακτηριστικά που παίρνουμε εμείς οι γυναίκες μόλις γεννάμε. Ξαναλέω. Και οι καλοί σύντροφοι το παίρνουν, αλλά όχι όλοι. Αλήθεια σου λέω. Ναι. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι τώρα παρακολουθείς με άλλο μάτι και τις ειδήσεις όταν έχουν να κάνουν με θέματα που αφορούν παιδιά. Άσε, αυτό είναι ένα θέμα και ειδικά με τα παιδάκια που είχαν ξεβραστεί στις παραλίες. Αυτό το θέμα. Ήμουνα πάρα πολύ εκνευρισμένος με όλους τους σταθμούς, με όλες τις εφημερίδες που κάνανε αυτά και κάνανε και ψηφιακό zoom in στα παιδάκια. Το θεωρώ απαράδεκτο αυτό το πράγμα.
Αυτό είμαι, είναι ένα άλλο κομμάτι εξοργισμένος. Τώρα που φύγεις. Εγώ έμενα στο κομμάτι του να βλέπεις ότι μια ζωούλα, ένα ναι. πλασματάκι. Ναι, απλά εμένα κατευθείαν με αυτόν τον τρόπο. Βγήκε αυτό το, βγήκε με έτσι. Τον οποιονδήποτε τρόπο. Όταν είναι και είναι παιδιά, τραγικό αυτό. Και είναι τραγικό πράγμα και δυστυχώς ζούμε αυτή τη μετανάστευση, η οποία πια είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Δεν είναι μόνο ότι έρχονται στην Ελλάδα μετανάστες. Και... είναι παντού. Είναι ένα φαινόμενο που έχει ξεπεράσει όλα τα άλλα κοινωνικοπολιτικά φαινόμενα αυτή τη στιγμή. Και πρέπει κάτι να γίνει. Γιατί, και ξέρεις, σκέφτομαι ότι αυτοί οι άνθρωποι έρχονται στην Ελλάδα για ένα καλύτερο αύριο, έτσι. Ή τέλος πάντων. Δεν είμαι σίγουρη ότι έρχονται στην Ελλάδα για να μείνουν στην Ελλάδα. Βασικά για πέρασμα. Για πέρασμα. Το οποιοδήποτε μέρος θα μπορούσαν να ζήσουν, να συνεχίσουν τη ζωή τους όσο πιο. Όσο γίνεται καλύτερα. Εν πάση περιπτώσει. Δεν πάνε κάπου συγκεκριμένα. Φεύγουν από την κόλαση. Φεύγουν από τον πόλεμο. Αυτό. Δεν θέλουν να έρθουν εδώ ή κάπου αλλού. Θέλουν να πάνε οπουδήποτε για να ξεφύγουν από το θάνατο. Σίγουρα. Βέβαια. Οδηγούνται πολύ συχνά σε έναν άλλο θάνατο. Κοίτα, αν σκεφτείς ότι αυτοί που τους βάζουν στα πλοία αυτοί και τους καταδίδουν ή και αυτοί τους σκοτώνουν σε αυτό το πράγμα, είναι ακόμα χειρότερο. Είναι ακριβώς το ίδιο με τους ανθρώπους που σε ένα κτίριο που πιάνει φωτιά πηδάνε από το παράθυρο. Έτσι, έτσι. Είναι αυτό. Είναι η φυγή. Ότι είναι η μόνη σου διέξοδος και όπου μας βγάλει. Ναι, ναι. Μάλιστα. Εύχομαι να βρουν. Το ψάχνουν όλοι μαζί. Ένα σπίτι και ένα μέλλον καλύτερο. Λοιπόν, για πες μας λίγο τα δικά σου. Τώρα εσύ πώς τα βγάζεις πέρα. Ξέρω ότι με τα γυρίσματα με τον Προύσκο, που και μπράβο σας, γιατί τον Προύσκο, αν θυμάμαι καλά, ξεκίνησε αλλιώς και προχώρησε αλλιώς και προχωράει, έχει δρόμο. Ναι, δόξα τω Θεώ, όλα πάνε καλά. Και πάει και πολύ καλά. Ναι, ναι, ο κόσμος μας στηρίζει πάρα πολύ. Τι ξέρεις, έχει κρατήσει τον κόσμο, πιστεύεις, έτσι καθυλωμένο στη σειρά αυτή. Νομίζω ότι είναι σαν φορμά είναι πιο νέες ηλικίες, πιο φρέσκες φάτσες, πιο φρέσκα παιδιά. Δεν είναι τόσο μεγάλες ηλικίες. Νομίζω ότι και τα εξωτερικά γυρίσματα που γίνονται δίνουν ένα καλό. Ανοίγει το μάτι σου. Και είναι μια πολύ ευχάριστη παρέα για τον κόσμο. Τώρα. Και αυτό ήθελα να σου πω πριν, ότι συνειδητοποιώ τη δύναμη του καθημερινού. Είναι φοβερό πράγμα. Φοβερό πράγμα. Ας ελπίσουμε όταν θα περάσουμε σε άλλες δουλειές να μην μας ξεχάσει ο κόσμος. Γιατί σώμα, πρέπει να το λέει. Αστειεύομαι. Όχι, μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ ο κόσμος και το βλέπω και στο θέατρο που έρχονται. Εμένα με βοηθάει πάρα πολύ στη δουλειά μου. Να πούμε λίγο για ποιο θέατρο, μιλάμε για ποια παράσταση. Μιλάμε για το Παλάς, για τον Billy Elliot, το musical. Είναι μια παράσταση για όλες τις ηλικίες. Μέσα σε ένα σκληρό περιβάλλον ανθρακορίχων στο Ίζινγκτον, στην Αγγλία. Η οικογένεια του Billy Elliot είναι ανθρακορίχη. Όπω τον καημένο. Τι διαφάγες πρόξια. Ναι, συνέχεια. Μία στο πρόσωπο, μία στο. Αλλά είναι πολύ καλά παιδιά. Είναι φοβεροί επαγγελματίες οι μικροί Billy-δες. Είναι τρεις διανομές. Να ρωτήσω κάτι, ρε παιδιά. Οι μικροί χορεύουνε. Ναι, χορεύουν και τραγουδάνε. Δηλαδή ξέρουν από χορό ή μάθανε κάποια βασικά για να παίξουν στην παράσταση. Ρίξανε πάρα πολύ δουλειά. Φοβερή δουλειά. Δηλαδή δεν έχω ξαναδεί πιο επαγγελματίες από αυτά τα πιτσιρίκια και από τα κοριτσάκια που παίζουν στις σκηνές του μπαλέτου που έχουν και μια προϋπηρεσία σε διάφορα άλλα musical, αλλά βλέπω πόσο με βοηθάει πάρα πολύ το ότι δουλεύω με παιδιά αυτή τη στιγμή. Πάρα πολύ. Γιατί είναι πολύ σοβαρά απέναντι σε αυτό που κάνουν. Δεν υπάρχει. Και πολύ αθώα. Δώσε σε ένα παιδί μια ευθύνη που του αρέσει και θα είναι πιο σοβαρό από ενήλικα. Ναι, βέβαια. Θα το κάνει με τρομερή αυτοσυγκέντρωση και όσο μπορεί καλύτερα. Ναι. Ομολογώ μια γκάφα. Όταν πρωτομιλήσαμε για τον Billy Elliot εδώ, κάπως μου ήρθε το θέμα να το πω εγώ. Δεν το είχα προετοιμάσει καθόλου. Και άρχισα να λέω για τους θειάσους του εξωτερικού που έρχονται και κάνουν σταθμούς στην Ελλάδα, όπως το Μάμα Μία κλπ. Δεν ήξερα ότι είναι το ελληνικό Billy Elliot. Νόμιζα ότι έχει έρθει απ' έξω. Όχι. Ο λόγος που πήγα λάθος είναι γιατί ακόμα στο μυαλό μου δεν έχει σταθμεύσει η ιδέα σωστά ότι οι Έλληνες μπορούν να κάνουν ένα τέτοιο musical, να το εξελινήσουν και να το φτιάξουν. Σύμφωνα με τις προδιαγραφές όμως, θα σου πω τι διαψευδόμαστε, διότι γίνεται συχνότερα και καλύτερα πια αυτό.
Όπως στην περίπτωση του Billy Elliot. Ναι, ήθελα να σου πω ότι και πέραν αυτού έχουμε την τύχη αυτή τη στιγμή, την τύχη ή τέλος πάντων τυχαία για αυτούς τους ανθρώπους που τραβάνε αυτό το ζόρι, να υπάρχει μια επικαιρότητα απέναντι στο ανθρακοριχείο, ναι, το οποίο ζουν κοντά αυτοί οι άνθρωποι και με πάνω στην Βόρεια Ελλάδα αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή με τα ορυχεία. Αλλά νομίζω ότι δεν έχουμε να ζηλέψουμε τίποτα από τους ξένους θειάσους. Έχουμε και υλικό και δυνατότητες. Να ρωτήσω κάτι άπειρες. Που μου κάνει εντύπωση, ρε παιδιά, για την Ελλάδα δηλαδή. Ναι. Μου φαίνεται ότι για την Ελλάδα ανεβαίνουν πάρα πολλά musical. Mm. Πολλά, τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή, εγώ ό,τι θυμάμαι έχει να κάνει με το ότι 20 τόσα χρόνια, ναι, κάνω αυτή την εκπομπή, που σημαίνει ότι ξέρω τις περισσότερες παραστάσεις που βγαίνουν. Τα τελευταία χρόνια έχω την εντύπωση ότι βγαίνουν πολλά κάθε χρόνο. Όντως, αυτό είναι αλήθεια. Υπάρχει τόσο κοινό για τα musical? Για να παίζω στο Παλάς. Κοίταξε να δεις. Και ειδικά στο Παλάς, το συγκεκριμένο musical νομίζω ότι έχει δοθεί ιδιαίτερη προσοχή. Δηλαδή και από πλευράς σκηνικών και από πλευράς φωτισμών και γενικά από όλη την παραγωγή. Εντάξει, πλαισιώνεται εκτός αυτού και από φοβερούς ηθοποιούς, όπως ο Εμίλιος Οχυλάκης, η Αθηνά η Μαξίμου, η Τιτίκα η Στασινοπούλου, η Νίκη η Παλικαράκη, ο Γιώργος ο Ψυχογιός και ένας εκλεκτότατος θείασος ηθοποιών, οι οποίοι είναι απίστευτοι, απίστευτοι. Όταν σου έγινε η πρόταση, πες μου τι είναι αυτό που σε έκανε να την αποδεχτείς. Καταρχάς ότι δεν έχω ξανακάνει musical. Α, ποτέ δεν είχες κάνει? Δεν είχα κάνει, όχι, όχι. Τη φωνή μου τη δούλευα με ένα φοβερό καθηγητή φωνητική, τον Νίκο τον Παναγιωτόπουλο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Με έχει βοηθήσει πάρα πολύ από την Επίδαυρο μέχρι τώρα. Και συνειδητοποίησα πόσο σημαντικό εργαλείο είναι η φωνή για το, και γενικότερα οι δυνατότητες της φωνής για έναν ηθοποιό. Mm-hmm. Σου ανοίγει τελείως διαφορετικούς ορίζοντες. Είχα ευκολία με τη φωνή μου, δεν είχα ποτέ κακή φωνή, αλλά τώρα βρήκα τον τρόπο να μην κλείνω, να είναι γεμάτη η φωνή μου, να μπορώ να ανεβαίνω σκάλες. Τραγουδάς την παράσταση? Ναι, βέβαια, βέβαια. Σοβαρά? Ναι, 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 ναι. Τραγουδάω, χορεύω. Και χορεύεις? Ναι, και αυτό ευτυχώς ήμουν τυχερός και είχα ένα σημείο. Το έχεις και αυτό? Με συγχωρείς, ναι, γιατί εδώ μιλάμε ειδική παράσταση. Πάντα, δεν είναι πάντα. Χορεύω τύπου που σηκώνω, ναι, τα, ναι, χέρια. Ναι, ναι. Είναι είχα, άλλο πράγμα. Πάντα μπορούσα να. Πώς να σου το πω, και στις πρόβες με τις χορογραφίες έχει κάνει ο Δημήτρης ο Παπάζογλου, mm-hmm, εκπληκτικός δάσκαλος για μένα. Έχω τη δυνατότητα να αντιληφθώ αμέσως την κίνηση και το τραγούδι, γιατί ακούω πολύ μουσική και παίζω μουσική. Και με πήγε ένα βήμα παραπέρα αυτή η συνεργασία. Οπότε αρχικά ήταν κάτι καινούριο και για μένα. Και σαν είδος λέω, ναι, για να το δω. Και επειδή το πλαισιώσαμε πολύ καλά και με τον Δημήτρη τον Λιγνάδη που έκανε τη σκηνοθεσία, είπαμε θα κάνουμε ένα musical που, ξέρεις, θα σταθεί αντάξια σε οποιοδήποτε παγκοσμίως musical παίζει αυτή τη στιγμή. Και νομίζω ότι το έχουμε καταφέρει. Λοιπόν, διαφημιστικά μηνύματα και συνεχίζουμε με τον Αποστόλη σε λίγο. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο πλάνα από την παράσταση. Βεβαίως. Επίσης, να επισημάνω και άλλον ένα συνεργάτη, την Εύα την Άθενα, που έκανε τα σκηνικά, τα υπέροχα αυτά σκηνικά. Ναι, έχεις μιλήσει πολύ για τα σκηνικά. Ναι. Θέλω να δούμε κι εμείς, γιατί... Και τα κοστούμια πολύ... είναι πάρα πολύ ωραία. Σε παραπέμπουν κατευθείαν στα 80's. Για να δούμε. Τι μας κάνεις τώρα, έτσι? Ναι, ίσως ήταν ονοησία μου, έπρεπε να σας έχω ενημερώσει. Όπα, μισό! Εσένα, ποιος έδωσε την άδεια να του μάθεις μπαλέτο? Κύριε Έλιο, όσο καθυστερούμε, χάνουμε την οντισιόν του παιδιού. Ρε, έχεις ιδέα τι τραβάμε σε αυτή την πόλη? Πώς ήρθε να του μάθεις μπαλέτο? Για να είναι ένας τελειωμένος όλη τη ζωή. Όχι, κοίτα τον. Είναι 11 χρονών παιδί, για όνομα του Θεού. Την προπόνηση πρέπει να την ξεκινήσεις από μικρός. Δηλώσε το εσύ. Είναι όλα όσα μας μαθαίνες από μικρά παιδιά. Μη σβήσεις της καρδιάς σου τη φωτιά. Πατέρα, έλα, μα το άνοιξες, είναι δυνατόν! Ναι, το άνοιξα! Ξέρεις τι δρότα έχω ρίξει εγώ για αυτή την οδησιόν! Ξέρεις τι σάλιο ρίχνω εγώ τώρα, ε! Έλα τώρα, ας τις αηδίες, φέρ' το εδώ να το διαβάσω! Όχι, φέρ' το εδώ! Όχι, όχι, παιδιά! Λοιπόν, ακούστε τι έχει να γίνει. Όχι. Θα το αφήσουμε... Εδώ! Όχι. Εδώ! Εδώ! Ναι.
Θα τα αφήσουμε εδώ κοντά τα χέρια σας. Θα τα αφήσουμε εδώ έτσι ώστε να κατέβει ο Μπίλι να το δει και να τα ανοίξει. Δεν αντέχω άλλο, παιδί μου, με βασανίζει. Πρέπει να δω τη γράφει. Αντέξω, πατέρα, αντέξω. Έλα από εδώ. Εκεί έξω μας την έχουν στημένοι 2.000 μπάτσι. Είδες τι έκαναν στο Χάρι Ρόμψον ή κάνεις πως δεν το είδες. Του έσπασαν και τα δύο του πόδια. Επειδή είδα, γι' αυτό δεν πρόκειται να σε αφήσω να βγεις από εδώ πέρα με το λωστό. Φέρ τον εδώ. Αυτό μας έλειπε τώρα να τρέχουμε στα νοσοκομεία. Φέρ τον εδώ. Ωραία, θες να με αναγκάσεις. Άκουσες τη σούπα, ρε. Ωραία, και τι θα κάνεις, ε. Να μας χτυπήσεις. Άντε, έλα, χτύπα. Χτύπα! Έλα, ρε. Αλλά βέβαια, ούτε αυτό δεν είσαι ικανός να κάνεις. Σταματήστε. Έτσι. Από τότε που πεθάνει η μαμά, σταματήστε! Κάπα μας πιάνεις χώρο εδώ μέσα! Σταματήστε! Καταρχήν, δεν θα ξεχάσω την τελευταία στιγμή στο φιλμ. Τελευταία σκηνή που έχει φύγει πια ο μικρός, έχει μεγαλώσει, έχουν περάσει τα χρόνια. Μας περνάει πολύ, πολύ γρήγορα στην επόμενη φάση του Billy Elliot. Και είναι ένα ιερόν τέρας που δεν του μιλάει σχεδόν κανένας, γιατί τον σέβονται τόσο πολύ που τον φοβούνται σχεδόν. Και κάνει ένα μπάσιμο τρομερό στην παράσταση και τελειώνει. Από πίσω που ενώ τον Billy Elliot, ναι, ενώ ο Billy Elliot χωρίς να βλέπουμε καν. Καταλαβαίνουμε όμως ότι έχει καλυβδωθεί τόσο πολύ από αυτά που έχει περάσει, που ύπταται και τελειώνει εκεί η ταινία. Εσύ πάντως ποδίασε έναν χαρακτήρα με πάρα πολύ τσαντίλα. Ναι. Συνέχεια, αποθυμένη. Ναι. Του φταίνε όλα. Του φταίει τι, ο εαυτός του. Εγώ προσωπικά θεωρώ ότι ήταν και αυτός ένα ταλέντο το οποίο χαραμίστηκε και η πιο ευαίσθητη, θεωρώ, ατάκα του για τον μικρό, επειδή γενικά ξέρεις. Ειδικά, τον αδελφό του. Ναι, για τον Billy Elliot. Ο Τόνι. Αυτό που λέει στη δασκάλα ότι για όνομα του Θεού είναι 11 χρονών παιδί, δεν πρέπει να χαρεί και αυτός στα παιδικά του χρόνια. Εκεί νομίζω είναι η πιο ευαίσθητη του στιγμή, αλλά μέσα από τα νεύρα. Χωρίς να θέλει να δείξει ότι είναι ευαίσθητος, γιατί τώρα σε μια κοινωνία ανθρακορίχων, όπου ένα πιτσιρίκι θέλει να γίνει χορευτής, επαρχία, μιλάμε για επαρχία, φαντάζομαι και ακόμα και του... Και ναι, βέβαια, βέβαια. Που θεωρείται τελείως περίεργο να θες να γίνεις χορευτής ενώ υπάρχει το box, ας πούμε. Όχι, περνάει πάρα πολύ ωραία μηνύματα και νομίζω ότι είναι και ένας λόγος ο οποίος με παρακίνησε να κάνω αυτή τη δουλειά. Mm-hmm. Και βέβαια αυτό το εκπληκτικό θέατρο, δηλαδή δεν οι μικρότερες ηλικίες που έχεις δει στην παράσταση ποιες είναι, δηλαδή 12 χρόνια έχουν έρθει. Ναι, βέβαια, και πιο μικρές ηλικίες. Και πιο μικρές. Βέβαια. Από 7. Αλήθεια. Ναι. Καταλαβαίνεις αν την τρέσω από κάτω βλέπεις, γιατί τώρα καταλαβαίνω ναι, ότι βέβαια, εκεί πέρα μέσα σε όλα ειδικά, αυτά δεν μπορείς να φύγει το μάτι σου, αλλά νιώθεις. Τι νιώθεις. Εκεί που ταχώνω στη δασκάλα του μπαλέτου που κάποια στιγμή έρχεται στο σπίτι και λέει: Παιδιά, ακούστε να δείτε, το παιδί είναι γεννημένος χορευτής. Ή θα με αφήσετε να τον βοηθήσω ή όχι. Λοιπόν, αυτή το έχει πάρει απόφαση. Θέλει να τον βοηθήσει, γιατί βλέπει ένα ταλέντο σε αυτόν. Της λέω εγώ ότι είσαι μια μικροαστή ψωνάρα και άντε από εδώ και αυτά. Και μου λέει. Τι όπα, όπα, ρε, εσύ, σκατώ και ακούω από κάτω τα πιτσιρίκια και κάνουν τρελαίνονται. Στην είπε. Αλλά βλέπεις ότι καταλαβαίνουν, συμπάσχουν με αυτό το πράγμα. Είναι φοβερό πράγμα. Λοιπόν, για δώστε μου το βίντεο για τον Αποστόλη μας. Όποιοι έχουν δει τον Αποστόλη Τότσικα να έχει στην αγκαλιά του τα δύο του παιδιά, τα δύο μόλις μηνών πλασματάκια του, λένε πως είναι η ομορφότερη εικόνα που έχουν αντικρίσει. Λογικό. Κανείς ωστόσο δεν είναι βέβαιος αν το αγοράκι ή το κοριτσάκι του μοιάζει σε εκείνον ή στη σύζυγό του και διάσημη φωτογράφο Ρούλα Ρέβη. Εκείνον δεν τον νοιάζει αυτό. Είναι το τελευταίο που τον απασχολεί. Δεν ξέρει αν αυτό είναι το πιο έντονο από τα συναισθήματα που έχει βιώσει στη ζωή του, αλλά σίγουρα είναι το πιο βαθύ. Θυμάται επίσης την πρώτη στιγμή που αντίκρισε τα παιδιά του. Τα ποδαράκια
μαλλιάκια τους, τα χεράκια τους, τα προσωπάκια τους. Τρελάθηκε. Αυτό που θέλει για τα παιδιά του είναι να αισθάνονται ελεύθεροι άνθρωποι. Αυτό κυρίως. Να μην έχουν κανένα κόμπλεξ, να κάνουν ό,τι επιθυμούν, γιατί δεν οφείλουν σε κανέναν τίποτα. Είναι η ίδια κοσμοθεωρία με την οποία μεγάλωσε και εκείνος. Εκεί, στο Βόλο, στην κλειστή τότε κοινωνία, που ενδόμηχα διαμόρφωνε και το δικό του ταλέντο, τη δική του οπτική στη ζωή. Ακολουθώντας το πατρικό πρότυπο, εκείνο του δικού του πατέρα και ηθοποιού παραστάσεων ρεπερτορίου Γιάννη Τότσικα, αυτό θα επιθυμούσε και εκείνος να μεταδώσει στα δικά του παιδιά. Την καλοσύνη, τη γενναιοδορία, την αγάπη, την ηθικότητα, την εντιμότητα. Όπως τώρα στον Billy Elliot, έτσι και γενικότερα στη δουλειά του, του αρέσει να είναι διαφορετικός. Δεν θέλει να επαναλαμβάνεται, ούτε να παίζει τα ίδια και τα ίδια. Μισεί τις μανιέρες. Του αρέσει η εξέλιξη, να προχωράει μπροστά. Και υπήρξε τυχερός αυτό. Ακόμη και αν ήταν στο ξεκίνημα της δουλειάς του, τον έσπρωξε μπροστά η ζωή και οι καταστάσεις. Αυτό ήταν κάτι που έμαθε καλά όλα αυτά τα χρόνια, ίσως και λόγω της τριβής του με τους ανθρώπους, είτε αυτοί ανήκαν σε φιλικό επίπεδο, στον οικογενειακό του κύκλο, είτε ακόμη και στις προσωπικές του σχέσεις. Κατανοώντας πως άλλο το θέατρο και άλλο η ζωή και πως η ζωή δεν είναι πρόβα. Με την ηθοποιία ξεχνιέται, ξεφεύγει από την πραγματικότητα, μπορεί να αφαιθεί στο χρόνο. Αυτό όμως το παθαίνει ακόμη περισσότερο με τη μουσική. Να κάτι που ίσως δεν ξέρει πολλής κόσμος για εκείνον και τα μεγάλα του πάθη. Γιατί όταν παίζει μουσική ο Αποστόλης αδειάζει. Ακούγεται περίεργο, αλλά δεν ήθελε ποτέ ο Αποστόλης να είναι όμορφος. Δεν τον ένοιαζε. Και το ακόμη πιο αξιοπρόσεκτο στη δική του περίπτωση, ενός ηθοποιού που το fan club του μετράει μερικές χιλιάδες θαυμάστριες, είναι πως ποτέ του δεν γνώριζε τα ατού της εξωτερικής του εμφάνισης. Αυτή ίσως να είναι και η γοητεία του. Όσοι ξέρουν καλά τον Αποστόλη, εκείνοι που έχουν συνεργαστεί μαζί του ή οι φίλοι του, γνωρίζουν πολύ καλά πως είναι πολύ γενναιόδωρος στα συναισθήματά του. Και είναι από εκείνους που δεν θυμούνται πολύ λόγια, λέξεις και εικόνες, αλλά βλέμματα. Δεν ξέρει τι σημαίνει δεύτερη σκέψη. Για τον Αποστόλη, σημασία έχει να αγαπάς. Μάλιστα. Μάλιστα. Πάντα πολύ ωραίο βίντεο. Επειδή μεγάλωσες με πατέρα ηθοποιό, δεν μπορείς να πεις ότι ήσουν παρεξηγημένο παιδί όταν αποφάσισες να γίνεις και εσύ ηθοποιός, δηλαδή όχι, καμία σχέση με τον Billy Elliot. Είσαι ακριβώς το αντίθετο. Ναι. Είχα την άνεση σε μια επαρχιακή πόλη ακριβώς, να είμαι τόσο cool που να μην μπορούν να καταλάβουν γιατί είμαι τόσο cool σε ένα τέτοιο μέρος. Και οι φίλοι μου. Που ήταν και όλοι λίγο. Ναι, και γενικά ο πατέρας μου, ας πούμε, και επειδή η κολλητή μου που βγαίναμε σε ταβέρνες και αυτά, επειδή έπαιζε μπαγλαμά και αυτά, και ξέρεις, είχε διάφορες ρεμπέτικες κομπανίες εκεί πέρα, ας πούμε, και στις ταβέρνες που πηγαίναμε με τους φίλους μου, έπαιζε ο πατέρας μου. Κολούσανε, δηλαδή, πώς να σου το πω, ήταν να βγούμε και ένας κολλητός μου, ο Στέφανος από το Βόλο, καθότανε και λέει, κάτσε ρε φίλε, να μου πει λίγο το δρόμο, τι είναι, ράς, τουσάκ, χιτζάζ, ξέρεις, ρεμπέτικοι δρόμοι, ας πούμε. Γουστάραν πάρα πολύ τους γονείς μου, ας πούμε, και αυτό που φέρανε, ας πούμε, γιατί ήταν πιο cool σε σχέση με τους δικούς τους, ας πούμε. Εσύ πώς νομίζεις ότι θα είσαι σε καμιά 20 χρόνια όταν τα δικά σας τα παιδιά είναι 20χρονα και έχουν ανοίξει τις πόρτες της ζωής και τρέχουν. Ναι. Εσύ πόσο cool θα είσαι ως πατέρας τότε, νομίζεις σήμερα. Δεν ξέρω. Αλλά νομίζω ότι θα έχουν. Βασικά θέλω να μεγαλώσουν με το πρότυπο που μεγάλωσα εγώ. Να είναι ελεύθεροι, να κάνουν αυτό που θέλουν. Όπως θέλουνε, με τους δικούς τους όρους, όσο γίνεται. Όσο γίνεται. Στην αρχή δεν είναι εύκολο, ανάλογα με τη δουλειά ή και τη ζωή που θα επιλέξουνε, αλλά μετά νομίζω ότι θα διαμορφώσουν ένα χαρακτήρα που αυτοί ξέρουν που θα θέλουν να το πάνε. Να σου φέρω μια εικόνα από το μέλλον. Ναι. Τα παιδιά με τους φίλους θα φεύγουν, θα τους φέρνουν και θα τους παίρνουν. Ναι. Γιατί θα παίζει σε ντραμς, θα λένε πω, αυτός νομίζει πως είναι πολύ νέος και πολύ ωραίος. Παίζει ντραμς, έχει κάτι μαλλιά. Άντε πάμε να φύγουμε, γιατί αισθανόμαστε πολύ άσχημα. Μήπως επιτέλους φτιάξω μια μπάντα με τους φίλους τους. Γιατί τη δική μου ηλικία δεν έχω καταφέρει ακόμα να βρω. Το χάσμα το έχεις ακούσει, θα υπάρχει. Ναι. Okay. Βέβαια η Τιτίκα Στασινοπούλου, που κάνει την γιαγιά του Billy Elliot και του Τόνι. Προχθές που είχε έρθει η Ρούλα στην παράσταση, της λέει: «Κουράγιο, αγάπη μου, τρία παιδιά έχεις. Τρία παιδιά. Τουλάχιστον. Και η απάντησή μου είναι: τουλάχιστον θα έχουν με κάποιον φίλο τους να παίζουν. Ναι, τουλάχιστον. Αχ, Αποστόλη μου. Έλα να σε φιλήσω, να σε αποχαιρετήσω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που μας ήρθες.
Φιλιά στα μωρά σου και στο κορίτσι σου το υπέροχο. Βεβαίως. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Εμείς ευχαριστούμε γεια πάρα σου, Λέλη, πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο. Ποιον χαιρέτησε? Τι με λένε? Τι με λένε? Χαιρέτησε. Ένας παιδικός μου φίλος ήρθε να πάνε να τα πούμε. Πού με πας? Κάτσε εγώ εδώ στη θέση ναι, μου. Στη θέση σου. Ναι. Πάω και θα ξανάρθω. Ναι, παιδιά, ναι, μπείτε μέσα να τον δέσετε. Ναι, παιδί. Κάτσε κάτω, εδώ και περίμενε. Με ξέρεις εγώ να φεύγω? Ναι. Α, ωραία. Έχεις θεματάρα. Κάτσε εκεί και θεματάρα. Ναι. Άρες θεματάρες. Θεματάρες. Κάτσε κάτω γιατί σε φοβάμαι. Κάτσε, παιδί, μπορεί να μου τύχει τίποτα καμιά μέρα. Δηλαδή, πες ότι εκεί πέρα που μιλάω πέφτω κάτω. Τι είμαι εγώ, νοσοκομιακό είμαι? Είσαι ο αντεμού. Ο άλλος αντεμού, η άλλη αντεμού. Εγώ δεν θέλω να είμαι ο αντεμού. Ο αντεμού. Μα ημού, κάτσε κάτω. Εντάξει, μην τον αφήσει γρήγορα να φύγει. Δεν κουνιέται, ρούπι.